Η επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό φέρνει αλλαγές και στον τομέα της υγείας. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και των χειρουργείων. Σας φωνάξαμε για να ενημερώσουμε το σεραϊκό κοινό ότι από αύριο ανοίγουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στην αρχή με περιορισμένο αριθμό ασθενών. Έχουμε φροντίσει να εισέρχονται λίγοι ασθενείς. Έχουμε καρέκλες έξω και ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Σερών για την προσφορά των καθισμάτων. Θα είναι στη σκιά. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών έδωσε συνέντευξη τύπου, όπου μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται η λίστα χειρουργείου αρχικά μόνο για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, οι οποίες θα διενεργούνται κατόπιν ειδοποίησης του ασθενούς από το νοσοκομείο. Επίσης από σήμερα ξεκινάνε και οι επεμβάσεις οι οφθαλμολογικές και εδώ με περιορισμένο αριθμό ατόμων, στους οποίους θα γίνεται και έλεγχος μήπως είναι ύποπτη, έλεγχος για το κοροναϊό. Η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με μειωμένο αριθμό ραντεβού και μειωμένα ιατρία, τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας. Τα ραντεβού ανά ιατρείο διασφαλίζουν μια χρονική απόσταση, τέτοια ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς και σε έγκυες γυναίκες. Τα ραντεβού κλείνονται στο τηλέφωνο 21 30 17 52 5200 καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τα ραντεβού, η κάθε κλινική έχει αποφασίσει πόσα ραντεβού θα βλέπει. 7, 10 την ημέρα. Και αυτό είπαμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο και το νοσοκομείο και τους εργαζόμενους. Αν δούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και τρέχουμε κανονικά και δεν υπάρχουν ύποπτα κρούσματα ή τέτοιο, θα τα αυξήσουμε και θα ανοίξουμε και τα άλλα ιατρία. Απλώς επειδή ο χώρος των ιατρίων είναι συγκεντρωμένος σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν θέλουμε να βάλουμε μέσα 100 άτομα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα μπαίνουν 5-5, 10-10 για να αποφύγουμε. Μήπως κάποιος είναι ασθενής και μεταφέρει τον ιό σε όλο το νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου παρακάλεσε τους ασθενείς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, δηλαδή να φορούν μάσκα προστασίας και να προσέρχονται στην ώρα τους, ενώ εφόσον το επιτρέπει η υγεία τους, δεν θα πρέπει να προσέρχονται με συνοδό. Επίσης, οι ασθενείς που έχουν συμπτώματα ίωσης όπως βήχα και πυρατό δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Αν είναι καλά, θα παρακαλέσουμε να μην έρχονται με συνοδούς και να είναι όλοι εφοδιασμένοι με μάσκες. Να ενημερώσουμε ότι εφαρμόζεται η άλλη συνταγογράφηση. Θα αναλαμβάνουν να φοράν μάσκες προστασίας οι ασθενείς. Και όσοι υπάσχουν έχουν συμπτώματα βήχα πυρετό, να μην προσέρχονται στα τακτικά ιατρία, αλλά να πηγαίνουν στα ΤΕΠ για να τους εξετάσουν από εκεί πέρα. Προς το παρόν δεν θα λειτουργήσουν το παθολογικό, διαβητολογικό, υπερτασιολογικό, παιδιατρικό, καθώς και το ιατρείο πόνου. Αυτή τη στιγμή δεν θα ανοίξει το παθολογικό ιατρείο, διαβητολογικό, υπερτασιολογικό, παιδιατρικό και το ιατρείο πόνου. Παράλληλα, στο νοσοκομείο τηρείται αυστηρά το επισκεπτήριο και υπό προϋποθέσεις, ενώ η είσοδος των συνοδών επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εγγραφή άδεια του διευθυντή της κλινικής. Επίσης, να τονίσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα πήγαμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό συνετέλεσαν και οι γιατροί μας, αλλά και ο κόσμος ο οποίος πήρε προφυλάξεις. Περίπου στα 1000 δείγματα είχαμε 11 κρούσματα, δηλαδή 1% και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι.